Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τις επόμενες κινήσεις τους προετοιμάζουν οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Το πρωί συναντήθηκαν στη Λάρισα, στο κτίριο της Περιφέρειας, και στη συνάντηση αυτή μάλιστα είχαν καλέσει και τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμαλή. Η Δήμητρα Τζιότζιου παρακολούθησε τη συνάντηση και θα ενημερωθούμε. Ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών, λοιπόν, από την Καλαμπάκα, είχε καλέσει τον πρώην Υπουργό Μεταφορών να έρθει εδώ στη συνάντηση που είχαν σήμερα 30 οικογένειες και κλεισμένων των θυρών στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις για τη δικαστική έρευνα, αλλά και να μάθουν από τον πρώην Υπουργό τι έγινε και τι δεν έγινε μετά το δυστύχημα. Τώρα τελείωσε μετά από 3,5 ώρες, λοιπόν, έχει τελειώσει η συζήτησή τους. Ετοιμάζουν τα επόμενα βήματά τους, τα οποία βεβαίως θα είναι μηνύσεις κατά προσώπων τα οποία θεωρούν υπεύθυνα για το πριν αλλά και μετά το δυστύχημα, αλλά ζητούν και παραιτήσεις υπουργών. Περίμεναν, όπως είπαν σήμερα, τον κύριο Καραμαλή να έρθει εδώ. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Με αμείωτη ένταση, κυβέρνηση και αντιπολίτευση συνεχίζουν να κοντράρονται για τα Τέμπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του έκανε λόγο για πολιτική τιμωρηχία από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία από την πλευρά τους εξακολουθούν να κατηγορούν την κυβέρνηση για συγκάλυψη. Στον Άριο Πάγο θα πάει αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κωστής Σημεωνίδης είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει. Κώστα. Πράγματι, Ράνια, κορυφώνει τη διαμάχη για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του επιρρύπτει πολιτική τιμωρηχία στην αντιπολίτευση, όπως είπες, και προσθέτει ότι είναι θλιβερό ότι η αντιπολίτευση καταφέρνει να συνασπιστεί, όπως λέει, μόνο πίσω από τερατολογίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η κυβέρνηση είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη στην κοινωνία για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την τραγωδία, την οποία χαρακτηρίζει έγκλημα, ενώ μιλάει και για προσπάθεια συγκάλυψης. Όπως είπε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, θα πάει αύριο στον Άριο Πάγο για να καταθέσει στοιχεία για παραποίηση των συνομιλιών που δημοσιοποιήθηκαν αμέσως μετά την τραγωδία. Ενώ ο Ράνια, σφοδρά πειρά στην κυβέρνηση για τα Τέμπη, συνεχίζουν να εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Ευχαριστώ πολύ, Κωστή. Τώρα γεμάτες είναι οι παραλίες από κόσμο, καθώς ο καιρός θυμίζει καλοκαίρι. Την ίδια ώρα, η άνοδος της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την αφρικανική σκόνη που επιστρέφει από σήμερα κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Σύνδεση με τον Θοδωρή Κολυδά για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, Θοδωρή. Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, για το επόμενο διήμερο θα έχουμε και μεταφορά σκόνης από τις ακτές της Αφρικής, αλλά και πολύ ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, κατά 8 με 10 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Συγκεκριμένα, αύριο αναμένεται στις νησιωτικές περιοχές ή σε περιοχές που είναι κοντά στη θάλασσα η θερμοκρασία στους 25 με 27 βαθμούς. Στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας θα φτάσουμε τους 27 με 29 και δεν αποκλείεται κατά τόπους να δούμε τον υδράργυρο σε ορισμένες περιοχές στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη να φτάνει ο υδράργυρος στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια κατάσταση περίπου και θα κρατήσει μέχρι και την Τρίτη το μεσημέρι, ενώ από το απόγευμα της Τρίτης θα επικρατήσουν βοριάδες, θα μειωθούν σημαντικά οι μεγάλες συγκεντρώσεις της σκόνης και παράλληλα η θερμοκρασία θα πέσει στα μέσα της εβδομάδας Τετάρτη-Πέμπτη. Παρ' όλα αυτά όμως θα διατηρηθεί ψηλή για την εποχή με θερμοκρασίες γύρω στους 20 με 22 βαθμούς στα μέσα της εβδομάδας, Ράνια. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Θοδωρή. Ένα ακόμα τροχαίο κόστισε τη ζωή σε άνδρα 49 ετών. Αυτή τη φορά στη Ρόδο. Το δυστύχημα έγινε το πρωί όταν ο οδηγός της μηχανής έχασε τον έλεγχο, ανετράπη και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Οι διασώστες τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς ήταν πλέον αργά. Έρευνα διενεργεί η τροχαία Ρόδου. Και στη Φιλαδέλφεια όμως έγινε τροχαίο τα ξημερώματα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Το όχημα ξέφυγε από την πορεία του, έπεσε πάνω σε κολόνα και τυλιχθήκε στις φλόγες. Ο οδηγός πρόλαβε να βγει από το αυτοκίνητο πριν αυτό πάρει φωτιά. Μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο. Στο Ηράκλειο της Κρήτης τώρα, δύο άνδρες που βρέθηκαν σε χωράφι ενός γνωστού τους είδαν μπροστά τους ένα τεράστιο πίθωνα. Σύμφωνα με το neakriti.gr, προσπαθούσαν να δέσουν το άλογο τους και έπεσαν πάνω σε έναν μουσαμά. Δευτερόλεπτα αργότερα είδαν κάτω από το μουσαμά νεκρό το τεράστιο φίδι. Ο πίθωνας υπολογίζεται περίπου στα 5 μέτρα. Οι αρχές ενημερώθηκαν και απομάκρυναν από το σημείο το νεκρό πίθωνα.
Τροχαίο ατύχημα έγινε το πρωί και στη λεωφόρο Ποσειδόνος. Αυτοκίνητο ντεραπάρισε και τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του. Για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο του οχήματος που προσέκρουσε στο προστατευτικό διάζωμα και αναποδογύρισε στο δρόμο. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Άλλη μια τηλεφωνική απάτη κόστησε 8.000 ευρώ στο θύμα. Ένας πατέρας στο οριζόμυλο Μαγνησίας, όπως καταγγέλει ο ίδιος, δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που του είπε ότι ο γιος του τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα και χρειαζόταν 30.000 ευρώ για να εγχειριστεί. Συγκλονισμένος και ενώ άκουγε μια φωνή του υποτιθέμενου τραυματία γιου του, δέχθηκε να δώσει 8.000 ευρώ γιατί δεν διέθετε περισσότερα. Έκλεισε ραντεβού σε φαρμακείο της περιοχής και τα παρέδωσε σε ένα από τα μέλη της πείρας. Λίγο αργότερα κατάλαβε την απάτη, αλλά ήταν ήδη αργά. Και εδώ τελείωσε και το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Για συνεχή ενημέρωση μπορείτε πάντα να επισκέπτεστε το star.gr. Ακολουθεί η ξένη σειρά «Τα φιλαράκια». Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας στις 8 παρατέταρτο με τον Σπύρο Λάμπρου. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σας.